εδώ σε όλη τη χρονιά πολλά. Μια καλή χρονιά. Καλύτερη την προηγούμενη. Υπάρχουν τέτοια στοιχεία και τέτοια δεδομένα που μας ευχαριστούν σε όλους. Για το θέμα μας, νομίζω ότι η επιστολή που αναγνώστηκε ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Καθόρισε το πλαίσιο, το ουσιαστικό πλαίσιο και της συζήτησης, αλλά και της πραγματικότητας. Μιλάμε λοιπόν για πρόσφυγες και όχι για μετανάστες. Μιλάμε για οικογενειάρχες και όχι ποινικά διεκόμενους. Μιλάμε για αυτούς οι οποίοι δεν ήθελαν να κάνουν την Ελλάδα δεύτερη πατρίδα τους, αλλά έχουν διαφορετικές βλέψεις. Έχουν βλέψεις την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κεντρικά, την κεντρική Ευρώπη και όπου αλλού δει και όπου θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Πρέπει να σκεφτούμε το εξής, ότι σε όλη αυτή τη διαδρομή υπάρχουν κανόνες, υπάρχουν διεθνείς κανόνες, υπάρχουν κανόνες που η Ελληνική Ένωμη Τάξη έχει αποδεχθεί. Έχει καταστρωθεί ένα συνολικό πλάνο όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά από το σύνολο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτά καθιστούν και την ελληνική χώρα, την Ελλάδα, την καθιστούν υπεύθυνη για τις πράξεις και τις παραλήψεις και θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και αυτός ο παράγων. Να πούμε αυτά που θα επαναλάβω περίπου και αυτά που γράφονται στην επιστολή που αναγνώστηκε, ότι η όλη διαδικασία κινείται όχι αφαίρετα, δηλαδή δεν έχει κάποια ροή προσφύγων οι οποίοι ξαφνικά εμφανίζονται στην χώρα, στην Πελοπόννησο ή όπως εγώ ήδη επιλέξουν και την έσεξε αυτόν στην Κορινθία, αλλά αυτά όπου εμφανίζονται, όπου εγκαθίστανται, είναι κάτω από τις αποκανόνες οι οποίοι είναι διαρθρωμένοι μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ΗΠΑ. Στο τρίτο σκέλος που διαχέεται αυτή η υπόθεση είναι η όποια ΜΚΟ η οποία θα αναλάβει το εκτελεστικό κομμάτι ή αναλαμβάνει το εκτελεστικό κομμάτι. Πράγματι, οι πληροφορίες, εγώ μίλησα και χθες με τον κύριο Καλογερόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο οποίος με διαβεβαίωσε και προσωπικά, ο ίδιος διότι ο κύριος Μπαλάφας ήταν προσωπικός εκείνη τη στιγμή, αλλά είμαστε ανοιχτοί απόφαση, ότι δεν προβλέπεται, κύριε Πρόεδρε και Δήμαρχε, η εγκατάσταση και ειδικότερα ο ευθυνδιασμός, αλλά κυρίως η εγκατάσταση με προσφύγων στην Κορινθία. Δεν υπάρχει στους σχεδιασμούς και άλλωστε, εάν πράγματι υπήρχε, η ΗΠΑ αρμοστία, η οποία είναι πανευρωπαϊκά υπεύθυνη για αυτή τη διακίνηση, εκδίδει σε τα χρονικά διαστήματα ανακοινώσεις με τα ξενοδοχεία στα οποία έχει αποφασίσει, έχει αποφασιστεί μάλλον σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που θα γίνει η εγκατάσταση και κυρίως μιλάμε για εγκατάσταση ανθρώπων οι οποίοι έχουν καθαρογραφεί, σε εισαγωγικά, έχουν καταγραφεί, έχουν περάσει από τους αναγκαίους ελέγχους και μιλάμε για εγκατάσταση βραχαίως χρονικού διαστήματος για relocation. Δηλαδή, που σημαίνει θα μείνουν για λίγο χρονικό διάστημα, δεν τους αφορά η Ελλάδα, πάνε στην Ευρώπη. Αλλά κυρίαρχο ζήτημα σε αυτήν την ιστορία είναι ότι δεν έρχονται από πουθενά, έρχονται κάτω από τους κανόνες που έχουν επιβληθεί διακρατικά και μέσα από τη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι όλη η συνολική ενημέρωση έχει να κάνει ότι δεν υπάρχει θέμα αυτή την εποχή τουλάχιστον που μιλάμε. Και βέβαια αυτό είχε επισημανθεί και ένα χρόνο νωρίτερα, που σημαίνει ότι δεν είναι μια ευκαιριακή απάντηση δεδομένων των συνθηκών, ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα από κανένα σημείο και δεν προδίδει κανένα γεγονός κάτι τέτοιο εγκατάστασης προσφύγων στην κορινθιακή περιοχή, στην Κορινθία. Αυτό νομίζω πρέπει να είναι αρκετό για να καθησυχάσει ενδεχόμενα κάποιους οι οποίοι ανησυχούν, ενδεχόμενα περισσότερο από τους υπόλοιπους, αν και βέβαια εμφανίζεται μια σχετική ανακολουθία να μην στηρίζεται το αίτημα, γιατί πρόκειται περί αιτήματος ή αν θέλετε για ερωτήματος από 180 κατοίκους. Η μη εμφάνισή τους συνιστά μια μορφή ανωνυμίας. Πάντα λοιπόν ο ετών υποστηρίζει τα αιτήματά του και δεν είναι σωστό, έστω και δια εκπροσώπων. Εδώ δεν εμφανίζεται το φαινόμενο ούτε μέσω εκπροσώπων να στηριχθεί ένα αίτημα, το οποίο είναι λογικό να στηριχθεί. Αφού κάποιος το υποβάλλει, νομίζω έτσι τα πράγματα είναι. Εν πάση περιπτώσει, το παρακάμπτω και αυτό το θέμα, να πω λίγα πραγματάκια ακόμα τα οποία έχουν μια γενική εικόνα, η οποία βεβαίως, όπως εξέθεσα νωρίτερα, η ελληνική κοινωνία δεν, και ειδικότερα η επαρχία και ο νομός Κορινθίας, δεν θα δεχότανε
άκρητα και χωρίς κανόνες κάποια πράγματα τα οποία δεν πρέπει να έρχονται χωρίς κανόνες. Αλλά από την μεριά, αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε δικαίωμα ή έχουμε την δυνατότητα να πάμε στο άλλο άκρο και να παρακάμψουμε εμείς οι ίδιοι τους ισχύοντας κανόνες μιας κοινωνίας. Δεν υπάρχει κοινωνία οργανωμένη αυτή την εποχή η οποία να μην έχει κανόνες. Αυτή ακριβώς η μορφή συμπεριφοράς προφανώς και θα συνιστούσε υπερβάσεις και υπέρμετρες λογικές οι οποίες δεν καθιστούν μια κοινωνία πολιτισμένη και ευαισθητοποιημένη σε τέτοια ζητήματα. Θεωρώ ότι η οικογενειακή κοινωνία δεν έχει επιδείξει τέτοιου είδους ακρότητες ή βιαιότητες και νομίζω ότι δεν έχουν τέτοια ζητήματα. Παρ' όλα αυτά και για την καθησύχαση έστω για μελλοντικές τυχόν μεταβολές που μπορούν να επέλθουν, εγώ έκανα μια επικοινωνία με το Κελπνό στα πλαίσια μιας έρευνας η οποία έχει να κάνει με την προφανή τυχόν επικοινωνότητα που θα μπορούσε να υπάρξει αυτήν την ιστορία και κυρίως έχει να κάνει με ζητήματα υγείας που μας απασχολεί κυρίως πρωτίστως. Αν και είπαμε ότι αυτά τα ζητήματα είναι ξεκαθαρισμένα, όλα αυτά έχουν στη διάθεσή σας, θα τα καταθέσω πρακτικά κύριε Δημάρχε. Είναι τα εβδομαδιαία, οι εβδομαδιαίες εκθέσεις επιδημιολογικής επιτήρησης σε σημεία φροντίδας υγείας των προσφύγων για την τελευταία εβδομάδα που γεννήσαμε το έτος. Για την προηγούμενη εβδομάδα, δηλαδή για τη σχεδόν για όλο το Δεκέμβρη, που είναι η έρευνα η οποία γίνεται για βασικά νοσήματα τα οποία ενδεχόμενα θα μπορούσαν να έχουν μια επικοινωνότητα και η σύνοψη της εβδομαδιαίας έκθεσης και μάλλον των εβδομαδιαίων αυτών εκθέσεων καταλήγει ότι η παρατηρούμενη νοσηρότητα κοιμάθηκε στα αναμενόμενα πλαίσια. Να μην σας κουράσω με το να διαβάζω λεπτομέρειες, είναι στη διάθεση όλων, τα καταθέσω στον Προεδρείο, παρακαλώ κύριε Πρόεδρε, για τα πρακτικά σας. Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος πλέον να επιμηκρυνθούμε περισσότερο στο ζήτημα. Είναι ξεκάθαρη η θέση και ημών και της κυβέρνησης και καταλήγουμε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση έχει δώσει ιδιαίτερο βάρος στο θέμα της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Και γι' αυτό το λόγο έδειξε και αυτοτελές Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, κυρίως για να διεχθεί την ιδιαίτερη σοβαρότητα τα ζητήματα αυτά. Πιστεύω ότι αυτή η ιδιαίτερη σοβαρότητα αποδόθηκε όχι μόνο από την ελληνική κοινωνία, αλλά από το σύνολο της ευρωπαϊκής πολιτικής, στις διαθέσεις που έπρεπε και στη δυναμική που αναπτύχθηκε μέσα από την ελληνική κυβέρνηση. Θεωρώ λοιπόν ότι η οικογενειακή κοινωνία δεν έχει λόγους να ανησυχεί. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Τσόλα, κύριε Δήμα.